στον καθηγητή γεωλογίας, τον κύριο Αντώνη Φόσκολο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Α, σας παρακολουθούμε. Πιστεύω να έχετε κι εσείς να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε καταρχάς που είστε μαζί μας. Έχετε πει πολλές φορές, ξέρετε, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό το οποίο έχει πει ο καθηγητής ο Αντώνης ο Φόσκολος πριν χρόνια για το δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο είναι ο πλούτος της χώρας μας, μαζί με την Κύπρο βέβαια, έτσι, πρέπει να γίνει του ελληνισμού γενικότερα, πρέπει να γίνει πραγματικότητα και να μην υπάρχει κάποιος Ερντογάν ο οποίος από το οικόπεδο 3 ή από το αποκλειστική οικοδομική ζώνη του Καστελόριζου θα λέει όχι, γιατί εγώ κάνω ασκήσεις εκεί. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή θέλω να επικεντρωθώ στην Κρήτη, στα κοιτάσματα της Κρήτης. Στην Κρήτη, μάλιστα. Τελευταίως η ελληνική κυβέρνηση, η ΕΔΕΗ, έδωσε χάρτες που υπάρχουν κοιτάσματα. Βλέπουμε το χάρτη, κύριε καθηγητά, μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα. Με τα 16 κοιτάσματα. Ακριβώς. Λοιπόν, το κάθε ένα κοίτασμα, ιδιαίτερα αυτό που είναι κάτω από τους καλούς λιμένες, δεν ξέρω αν έχετε τον χάρτη. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα κοίτασμα που έχει έκταση περίπου 5 φορές την έκταση του Ηρακλείου. Μάλιστα. Είναι κυκλόπιο κοίτασμα. Το ένα κοίτασμα έχει περισσότερο φυσικό αέριο από όλη την Κύπρο. Τι λέτε? Λοιπόν, ναι. Το ένα. Το άλλο που είναι κάτω από τη Γάβδο είναι τόσο το φυσικό αέριο όσο όλα τα κοιτάσματα της Κύπρου. Να δούμε λίγο πάλι το χάρτη, παρακαλώ πάρα πολύ, της Κρήτης εδώ. Εδώ μας μιλάτε δηλαδή για απίστευτα μεγάλα κοιτάσματα. Απίστευτες ποσότητες που έχουν δώσει στη δημοσιότητα το ελληνικό κράτος σε συνέδρια του εξωτερικού στο Λονδίνο. Μάλιστα. Τα έχει ανακοινώσει η ελληνική κυβέρνηση και λέει αυτοί είναι οι στόχοι και έχουν φυσικό αέριο. Εάν τα κοιτάσματα αυτά έχουν πληρότητα, η αξία τους υπερβαίνει τα 7,5-3. Μόνο η αξία αυτών των κοιτασμάτων? Μιλάω για την Κρήτη. Μόνο για την Κρήτη. Έχουμε κοιτάσματα και κάτω από τα Δωδεκάνησα. Λοιπόν. Όντως. Μιλάτε 7,5-3 εκατομμύρια η αξία των κοιτασμάτων μόνο για την Κρήτη. Μόνο για την Κρήτη, για αυτά που έχει δείξει το ελληνικό κράτος. Υπάρχουν και άλλα που δεν τα έχει δείξει. Απίστευτα λοιπόν, πράγματα. Τα έχει δείξει και η σημερινή το 20%, δηλαδή 1,5-3, θα πάει στην τσέπη της ελληνικής κυβέρνησης. Πέστε μου, βγάζουμε ή δεν βγάζουμε τα χρέη? Μόνο τα χρέη βγάζουμε, πλούσιοι γινόμαστε. Ακριβώς. Η σύντημά μας γίνεται σκάψτε. Έπεσα έξω και εγώ στους υπολογισμούς. Τρυπίστε. Δεν περίμενα αυτή την τάξη μεγέθους των στόχων που έδειξαν οι εργασίες της παρούσας ΕΔΕΗ, αλλά τα έδειξαν και οι Νορβηγοί τελευταίως. Μάλιστα, γιατί είναι ακόμα εδώ και κάποτε όταν με ρωτούσαν μιλούσα για 3-3 εκατομμύρια, μετά τα έκανα 8. Σήμερα, κύριε Μιλωνάκη, είναι 26,5 τρισεκατομμύρια. Έπεσα έξω 4 φορές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η περιουσία του ορυκτού πλούτου της πατρίδας μας κοντεύει τα 33 εκατομμύρια. Έχει ξεπεράσει τα 20. Όχι. Γύρω εκεί είναι, αν βάλουμε όλη την περιουσία. Ναι, όλη την περιουσία. Για όλη την περιουσία. Για όλη την περιουσία μιλάμε. Να συνεχίσω λίγο για να μην πέσω έξω. Το θέμα είναι γιατί δεν κάνουμε κάτι για να εκμεταλλευτούμε την... Το θέμα είναι αυτό που λέει η Παραδύση. Σοφία η Παραδύση, ναι. Τι κάνουμε για να τα εκμεταλλευτούμε, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, περιμένουμε αυτή τη στιγμή στις 5 Μαρτίου λίγουν οι προσφορές για κάτω από την Κρήτη. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ η Κρήτη, διότι η Κρήτη είναι κυρίως η μεγάλη προσφορά, όχι στην Ελλάδα, στην Οικουμένη. Αυτή τη στιγμή, αν τα πάρει η Exxon Mobil με την Total, θα πρέπει να αρχίσουν μέσα σε 30 μήνες να κάνουν γεωτρήσεις.
έχουν βάλει προϋπολογισμό 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια για γεωτρήσεις. Υπολογίζουν να κύριε κάνουν καθηγητά, πάρα συγγνώμη, έχετε πρόβλημα με την κάμερά σας. Έχετε κουνήσει την κάμερά σας και έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε οπτική επαφή καθόλου. Σας ακούω. Προφανώς κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Μας ακούει ο κύριος καθηγητής. Έπεσε. Εντάξει. Μας είπε αρκετά. Τον έχουμε. Μας ακούτε κύριε καθηγητά. Σας ακούω, ναι. Α, τώρα είναι εντάξει. Γιατί κάποιο πρόβλημα υπήρχε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, σας ενδιαφέρει λοιπόν, η Κρήτη, είπατε. Η Κρήτη, ναι. Εμένα με ενδιαφέρει η Κρήτη, διότι έχει το 90%, το 95% των αποθεμάτων της Ελλάδος. Και έχει το 60% των αποθεμάτων της Ανατολικής Μεσογείου. Η Κρήτη έχει αθρηστικά περισσότερο φυσικό αέριο από το άθροισμα Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου. Μπορεί να με ενδιαφέρει η Κρήτη. Αλήθεια είναι αυτό. Άρα λοιπόν, μπορούμε μέσα σε 30 μήνες, πιστεύετε από τώρα, να ξεκινήσουμε εξορίξεις? Ναι, μπορούμε εάν οι διαδικασίες πάνε γρήγορα. Δηλαδή, το τρέξουμε λίγο. Ναι. Πιστεύω καταλάβω. Ότι θα κινηθεί η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχουμε προβλήματα ούτε με τους Τούρκους ούτε με κανέναν. Αυτά τα κοιτάσματα που μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν τα αφισβητεί κανένα. Άρα λοιπόν, γιατί δεν ξεκινάμε. Ωραία, γιατί δεν ξεκινάμε να μπούμε στη διαδικασία αυτή. Γιατί είναι η αργοπορία, από πού είναι η αργοπορία? Η αργοπορία. Πρέπει να ακολουθήσουμε κάτι νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Πρέπει να πάρουμε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήραμε άδεια. Πρέπει να περάσουν 90 μέρες. Οι 90 μέρες κλείνουν στις 5 Μαρτίου. Και μετά μέσα 60 μέρες πρέπει ο Σταθάκης να βάλει την υπογραφή του. Ναι. Ωραία. Να τη βάλει την υπογραφή του και γρήγορα κιόλας ο κύριος Σταθάκης, διότι αυτό που μας είπατε... Εντάξει, εγώ είμαι λίγο στεναχωρεμένος, διότι υπάρχουν και άλλα κοιτάσματα στον κόλπο της Κυπαρισίας, εξίσου μεγάλα, όσο το Λεβιάθαν, και έχει ένα χρόνο να βάλει την υπογραφή του για την εκμετάλλευση. Αλήθεια αυτό. Γιατί κύριε Σταθάκη, γιατί τα λέει ο καθηγητής, για ποιο λόγο το κάνετε αυτό? Δεν ξέρω. Γιατί και βεβαίως αυτό το κομμάτι ανήκει στα ΕΛΠΕ και τα ΕΛΠΕ, ο Τσοτσορός και ο κύριος Στεριούλης, διαρωτώνται γιατί αργοπορείς να βάλεις την υπογραφή. Γιατί κύριε Σταθάκη αργοπορείς να βάλεις την υπογραφή, ρωτάει ο καθηγητής ο κύριος Φόσκολος. Ναι. Δεν είναι οι Τούρκοι. Εντάξει. Σωστά, έχετε δίκιο. Δεν είναι οι Τούρκοι. Αν μου επιτρέπεις, αν μου επιτρέπει ο κύριος καθηγητής, η ίδια περίπτωση ήταν όταν είχε έρθει και ο Μακρόν. Και είχαν έρθει τη στελέχη τη Total. Είχαν γκρινιάξει για τα κοιτάσματα στο Ιούνιο. Σου λέει, βάλτε την υπογραφή, ρε άνθρωπε, να ξεκινήσουμε. Άντε να ξεκινήσουμε, ρε παιδιά. Άντε να ξεκινήσουμε. Την έβαλε προχτές. Την έβαλε προχτές, ναι. Πιστεύω ότι θα το κάνουμε από εδώ κάθε μέρα θέμα να τη βάλει, κύριε καθηγητά, γρήγορα το δυνατό συντομότερα να ξεκινήσουμε. Μακάρι λοιπόν. Να σπρώξετε, περιμένω πολλά από του δημοσιογράφου. Να είστε καλά, σα ευχαριστούμε πολύ. Υγεία να έχετε πάντα και να μα ενημερώνετε με τέτοια θέματα.